Κύριε Συντιχάκη, στο ΚΚΕ πώς βλέπετε αυτές τις συναντήσεις? Θεωρείτε ότι μπορεί κάτι να επιληθεί? Θεωρείτε ότι μπορούμε να κάνουμε βήματα? Κοιτάξτε, η σημερινή συνάντηση έρχεται ως συνέχεια των διερευνητικών συνομιλιών. Πολύ σωστά. Μεταξύ δύο ανατολικών συμμάχων. Εμείς πάντα είμαστε υποψιασμένοι και δεν πρέπει μάλιστα και ο λαός να εφησυχάζεται από τέτοιου είδους συναντήσεις. Άλλωστε, οι διερευνητικές εντολές κατά το παρελθόν είχαν αποτύχει. Γιατί είχε διαμεσολαβητές. Και αυτοί οι διαμεσολαβητές σήμερα είναι οι Αμερικανοί. Είναι με τις ευλογίες των Αμερικανών, λοιπόν, η σημερινή επίσκεψη στην Άγκυρα. Να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχουν χθεσινές δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στη χώρα μας, στην ΕΠ, που λέει χαρακτηριστικά ότι στηρίζουν με θερμή προσπάθεια το διάλογο τον οποίο γίνεται. Γιατί άραγες, γιατί κόπτονται οι ΗΠΑ? Κόπτονται γιατί προφανώς επιδιώκουν μέσα από αυτόν τον διάλογο, βάλτε τον μέσα σε πολλά εισαγωγικά, προφανώς να εξυπηρετήσουν τα δικά του συμφέροντα. Και τα δικά του συμφέροντα και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο και στη Μαύρη Θάλασσα είναι αρκετά αυτή την περίοδο. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι ο ανταγωνισμός και η οικονομική συνεργασία αυτών των δύο χωρών ουσιαστικά είναι ένας ανταγωνισμός και οικονομική συνεργασία μεταξύ δύο αστικών τάξεων και κυβερνήσεων που δεν έχουν καμία σχέση με τα συμφέροντα των λαών. Φάνηκε και σήμερα ότι η κυβέρνηση της Τουρκίας επιμένει στην αμφισβήτηση των κυριαρχικών ελληνικών νησιών, την αποστρατιωτικοποίησή τους, στο χαρακτηρισμό της μουσουλμανικής μειονότητας της Τράκης όπως προβλέπει η συνθήκη της Λοζάνης σε τουρκική, προβάλλει και άλλες διεκδικήσεις. Και όντως η στοιχομηθεία μεταξύ των δύο υπουργών εξωτερικών ήταν συγκρουσιακή. Γιατί αναβαθμίζεται το παζάρι. Προετοιμάζεται συμβιβασμός για συνεκμετάλλευση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Για τη διχοτόμηση της Κύπρου, για την οποία δεν υπόθηκε απολύτως τίποτα σε αυτή τη συνάντηση. Τουλάχιστον δημόσια, έτσι. Και όλα αυτά θα γίνουν με διαμεσολαβητές στις ΗΠΑ, της Αμερικής, στο ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα στο φόντο επικίνδυνων υπεριαλιστικών ανταγωνισμών στην περιοχή, στην οποία συμμετέχουν και οι δύο κυβερνήσεις. Και η Ελλάδα και η... Στέκεστε κυρίως στον κίνδυνο. Καταλαβαίνω πώς το βλέπετε. Θέλω να πω τώρα στον κύριο Λοβέρδο και να επιστρέψω να κάνω. Υπήρξαν οι ύμνοι του κυρίου Δένδια σε σχέση με το κοινοτικό κεκτημένο. Αποκρύπτει όμως τον πραγματικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διατηρεί στρατηγικές σχέσεις με την Τουρκία και παρεμβαίνει με στόχο την προώθηση συμφερόντων παραγωγικών μονοπωλίων των λαών της περιοχής. Κύριε Συντιχάκη, εσείς αυτή τη συζήτηση πώς την ακούτε, τη διαχείριση της πανδημίας συνολικά και βέβαια και τα μοντέλα και τις προτάσεις ανοίγματος και ό,τι έχει ανοίξει μέχρι τώρα, όπως και τα σχολεία βέβαια που ανέφερε και ο κύριος Βίτσας? Από μοντέλα πια άλλο τίποτα, έχουμε χορτάσει. Έχουμε σήμερα αρνητικό ρεκόρ, εφιαλτικό αρνητικό ρεκόρ. Δεν θυμάμαι αν είχαμε 104 νεκρούς. Όχι, όχι, δεν είχαμε, κύριε Συντιχάκη. Είχαμε νομίζω φορά. Τον Οκτώβριο, 126. Ναι. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να δούμε τριψήφιο, όντως. Έχουμε. Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση δυστυχώς, και αυτό είναι πιο δυστυχώς ακόμα από το αρνητικό ρεκόρ, δυστυχώς η κυβέρνηση δεν έχει πάρει κανένα ασφαλές μέτρο. Από την αρχή της χρονιάς της δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Λένε οι πάντες, το λένε οι υγειονομικοί, το λένε τα σωματεία, το λένε οι υπεύθυνοι, η ίδια η επιστήμη, ότι πρέπει να πάρθουν πολύ συγκεκριμένα μέτρα που έχουν να κάνουν με τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας, να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας της υγείας, να πάρθουν μέτρα για τα σχολεία. Δυστυχώς τίποτα από όλα αυτά δεν έκανε η κυβέρνηση. Και όχι μόνο δεν έκανε τίποτα, αλλά επιμένει στο θέμα της ατομικής ευθύνης. Και ξέρετε, η αυτοδιάγνωση αυτή με τα self-test επεκτείνεται πλέον και στους χώρους εργασίας. Κακό είναι και αυτό. Μάλιστα... Ενώ δεν βοηθά αυτό κάπως. Από το τίποτα, να το πω απλά, από το τίποτα καλό δεν είναι να έχεις έναν τρόπο αυτοδιάγνωσης? Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι να ξεκινάς από το τι είναι το ελάχιστο καλό. Ναι. Αλλά το τι ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες και το τι πραγματικά πρέπει να κάνει η ίδια η πολιτεία. Τι πρέπει να κάνει το ίδιο το κράτος. Που σημαίνει τι? Ότι εδώ πρέπει να πάρθουν πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Ποια είναι αυτά τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν? Ποια είναι? Δεν πρέπει να δοθούν. Δεν πρέπει ο ΕΟΔΗ να αναλάβει το ρόλο του. Που σημαίνει, για παράδειγμα, στα σχολιά να γίνονται άμεσα επαναλαμβανόμενα τεστ σε όλα τα σχολεία, σε όλους τους μαθητές με ευθύνη του ΕΟΔΗ. Δεν πρέπει να υπάρξει η υλοποίηση του σχεδίου εμβολιασμού των καθηγητών εδώ και τώρα. Όχι από τέλος Μαΐου, όποτε θα έχει τελειώσει ουσιαστικά η σχολική χρονιά.
Έτσι. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να εμβολιαστούν τώρα οι καθηγητές. Να μην πούμε σε ιδιαίτερα. Τους δίνεται πάντως η δυνατότητα προτεραιοποίησης να εμβολιαστούν. Κατά τη γνώμη, σας, ο καθηγητής που αρνείται να εμβολιαστεί, τι πρέπει να συμβαίνει? Ορίστε. Κατά τη γνώμη σας, καθηγητής ο Μάκης Προβατάς, που αρνείται να εμβολιαστεί, ποια πρέπει να είναι η επίπτωση? Κοιτάξτε, εντάξει, εγώ δεν είμαι ειδικός. Αυτό που ακούγεται, εν πάση περιπτώσει, είναι ότι πρέπει να γίνουν όχι από το τέλος του Μαΐου, οπότε θα έχει τελειώσει ουσιαστικά η σχολική χρονιά και η ανοσία των εκπαιδευτικών. Καθηγητές αρνούνται. Λέω ότι οι καθηγητές αρνούνται. Αυτοί οι καθηγητές που αρνούνται, κατά τη γνώμη σας, τι επίπτωση πρέπει να έχουν? Κοιτάξτε, εντάξει, είμαστε αντίθετοι σε αυτά τα φαινόμενα της συνωμοσιολογίας και τα λοιπά. Δεν το συζητάμε. Το λένε. Υπάρχουν καθηγητές που το λένε. Θα πρέπει να υπάρξει εμβολιασμός, να το αποδεχτούν, να το συνειδητοποιήσουν για την ανάγκη και για την προστασία του εαυτού τους και για την προστασία της μαθητής. Αυτοί που δεν το συνειδητοποιούν και δεν εμβολιάζονται, τι επίπτωση πράγμα, να έχουν? Είναι άλλο πράγμα να αισθάνομαι εγώ ως υπεύθυνος πολίτης τη δική μου προσωπική ατομική ευθύνη και είναι άλλο πράγμα η κυβέρνηση να φορτώνει το σύνολο της ευθύνης και μάλλον να φορτώνει το μερίδιο της δικής της ευθύνης στον ίδιο τον άλλο. Δεν μπορεί να τον πιάσει τον άλλον με το ζόρι να τον εμβολιάσει και αρνείται ο καθηγητής. Ποια πρέπει να είναι η επίπτωση? Πρέπει να πάρθουν όλα εκείνα τα μέτρα έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι μέσα στη σχολική τάξη θα έχουν εμβολιαστεί οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μπαίνουν. Τώρα από εκεί και μετά δεν είμαι ούτε αστυνομικός. Εντάξει, είναι κατανοητό. Είναι κατανοητό. Ποια ακριβώς μέτρα πρέπει να πάρει η πολιτεία προκειμένου να επιληθεί αυτό το θέμα. Αλλά δεν είναι ο κανόνας αυτό που με ρωτάτε. Ο κανόνας είναι ότι πλέον μεταφέρει το θέμα της αυτοδιάγνωσης και την ευθύνη στους ίδιους τους πολίτες. Ωραία. Ουσιαστικά η αυτοδιάγνωση μετατρέπεται σε συνταγή για πελατεία στα ιδιωτικά εργαστήρια. Κύριε... Θα πει σε περικοπή για τους εργαζόμενους. Κύριε Βίτσα, τους εργοδότες. Ο κύριος Μόσχιαλος, ο οποίος ήταν πρόσφατα και στην παρουσίαση του προγράμματος υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε μία πρόταση χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, οι βουλευτές εν είδη παραδειγματισμού να εμβολιαστούν δημοσίως με το εμβόλιο της AstraZeneca. Πώς την βλέπετε αυτή την πρόταση? Συμφωνείτε? Θα θέλατε εσείς να το κάνετε? Δεν κατάλαβα γιατί ρωτάτε αποκλειστικά για το εμβόλιο της AstraZeneca, εάν εμβολιαστούν οι βουλευτές δημόσια. Γιατί έχει ανοίξει για αυτό το εμβόλιο μια συζήτηση η οποία προκαλεί φοβίες λόγω των θρομβώσεων. Έχει ανοίξει. Για όλα η κόντρα και η σύγκρουση που γίνεται στην Ελλάδα. Κύριε Συντυχάκη, το ρωτώ γιατί ήταν. Το ρωτώ. Κύριε Συντυχάκη, το ρωτώ γιατί ήταν πρόταση του κυρίου Μόσχιαλου. Δεν είναι δικιά μου πρόταση. Δεν το κατάλαβα. Είναι ρητορικό το ερώτημα, δεν αφορά εσάς. Ναι, ναι. Είναι ρητορικό το ερώτημα. Αλλά σε κάθε περίπτωση να μην εγκλωβιστούμε εάν πρέπει να καταφύγουμε στο ένα ή στο άλλο εμβόλιο. Δεν το ξέρουμε, δεν είμαστε επιστήμονες. Θα πειθαρχήσουμε με βάση αυτά τα οποία λέει η επιστημονική κοινότητα και δεν το συζητάω και ο καθένας στην αράδα του. Έτσι. Αλλά αυτός ο αντιπερισπασμός από την πλευρά της κυβέρνησης να πανηγυρίζει ότι τάχατε θα παραλάβουμε 1.200.000 δόσεις της Pfizer τον Ιούνιο, δηλαδή 6 μήνες μετά την έναρξη του εμβολιασμού και την ίδια στιγμή να ζούμε αυτή την ένδυα των μέτρων προστασίας του λαού, εντάξει, αυτό με ξεπερνάει. Δηλαδή έχουν αφήσει αθωράκιστο το σύστημα υγείας, έχουν μεταφέρει όλη την ατομική ευθύνη στον κόσμο και την ίδια στιγμή να συζητάμε για το γεγονός, ας το πούμε, ότι δεν ξεπερνάει το 7% ο εμβολιασμός που έχει γίνει και με τις δύο δόσεις. Δηλαδή πάμε τόσο πολύ αργά με ρυθμούς χελώνας και είναι και αποτέλεσμα ακριβώς γιατί δεν θωρακίστηκαν ούτε τα σημεία εμβολιασμού με επιπλέον ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που απαιτούνταν προκειμένου να επισπευθούν διαδικασίες του εμβολιασμού.